Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Μυστικά της Αγάπης. Σημερινός καλεσμένος είναι Αντώνης. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλεις να μου πεις γιατί έχεις έρθει εδώ σήμερα? Ναι, ναι. Είχα κάνει, θα αρχίσω πρώτα με τη γυναίκα μου πρώτα. Βέβαια. Το οποίο είχα κάνει κάποιο δεσμό και έχω παντρευτεί. Μάλιστα. Το οποίο για λίγο καιρό τα πήγαινα καλά. Μετά όμως να πούμε, μου έκανε κάτι σόπλατα. Mm-hmm. Κάτι κομπίνες, να το πω έτσι σχήμα. Δούλεψε μπάρι. Και την γνώρισα από εκεί, την γνώρισα. Για λίγο διάστημα όμως να βούμε, φεύγω από τον μπάρι, πήγα μέσα για να πιω ένα ποτό. Και την γνώρισα από εκεί, την γνώρισα. Η Αθηνά όμως μου λέει ότι θέλω να κόψω αυτήν τη δουλειά, ναι. Δηλαδή τα βράδια, να κάνουμε, δηλαδή να παντρευτούμε, να κάνουμε κάποια οικογένεια. Ναι. Να αλλάξει ζωή δηλαδή. Να αλλάξει ζωή. Λέω κι εγώ, άμα θες το ζητήσουμε, το ζητάμε. Μετά από καμιά δεκαετία μέρες, μείναμε σε ένα ξενοδοχείο στο Ζήνινος, στο κράτος. Το οποίο εγώ δεν είχα σπίτι να μείνω εδώ πέρα και είχα κάτι φτούλια πάνω μου, κάτι οικονομικά και μείναμε σε ξενοδοχείο. Από πού είσαι, Αντώνη μου? Από τα Αγρίνια είμαι κάτοικος αναπάκτο. Μάλιστα. Το οποίο ψάχνω και δουλειά για να βρω. Αυτά τα πω μετά. Κατεβαίνει η μητέρα της κάτι μετά από 5 μέρες και τη γνώρισε η μητέρα της, το οποίο μου λέει η μητέρα της, άμα θες να μιλήσουμε, λέει, απάνω με τον πατέρα της Αθηνάς, λέτε απάνω, λέει, με την Αθηνά και θα μιλήσει. Και εγώ σαν σόγαυρος που ήμουνα, να το πω και έτσι, πήγα πάνω στον πατέρα της, μίλησα. Κάναμε Χριστούγεννα πάνω, το 91, κάναμε και το Αγίο Βασιλείο και το Φλεβάρι, 15 Φλεβαρίου, έγινε ο γάμος. Κάθε Παρασκευή τα Μυστικά της Αγάπης ανοίγουν τη δική τους σελίδα στον τηλεθεατή. Βάλτε λοιπόν τα μυστικά σας σε ένα φάκελο και στείλτε τα γρήγορα στη διεύθυνση του τηλεθεατή. Και μην ξεχνάτε, ένας από εσάς κάθε εβδομάδα κερδίζει ένα υπέροχο δώρο. Κάλεσα κόσμο εγώ, κάλεσα και αυτός κόσμο. Κατεβαίνουμε κάτι στην άπακτο, κάναμε τραπέζι στο σπίτι μου. Απόξω έχουμε μεγάλη αυλή απόξω και κάναμε τραπέζι. Από ένα διάστημα μετά, εγώ δούλευα στη φορτηγά και μπουγιάζησαμε. Ελοχωμάζεις βάφο, σπίτια και μαγαζιά. Το οποίο τώρα δεν υπάρχουν και δουλειές κιόλας. Mm-hmm. Μιλάμε για ψέματα. Με τη γυναίκα σου θέλω να πεις. Ναι, με τη γυναίκα αυτό από τώρα, ναι. Σκόθηκε και έφυγε. Δηλαδή το έσκασε δηλαδή. Μέχρι εκείνη την στιγμή που θέλεις να μου περιγράψεις τώρα, με τη γυναίκα σου τα πήγαινες καλά, ήσουν ερωτευμένος μαζί, της αγαπούσε. Διάστημα ναι. Για ένα διάστημα ναι, δηλαδή για λίγο καιρό τα πήγαινα καλά. Μετά έχει κάποιον φίλο της, αυτή είναι από τον Μπάρι, mm-hmm. το οποίο τον γνώρισε στην άπαχτο πριν χρόνια και εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το έμαθα μετά από κάποιον φίλο μου. Φίλος ή ερωτικός σύντροφος? Όχι, ερωτικός, φίλος μου κανονικός. Εσύ έμαθες από το φίλο σου από ότι φίλο υπήρχε μου, κάποιο... Ότι είχε να πούμε κάποιο δεσμό. Αυτό. Με το φίλο δηλαδή από τον Μπάρι που δουλεύει. Μάλιστα. Η Αθηνά. Μάλιστα. Η γυναίκα μου. Η πρώτη γυναίκα μου. Για λίγο καιρό όμως να πούμε πως το μαθαίνω. Εγώ δούλευα σε φορτηγά, σε μπογιάζω, σε παρασόπα. Και αυτή όμως συνέχεια, δηλαδή δεν μου έφτιανε και φαγητό. Σαν άνθρωπος ήμουν και εγώ, θα φτιάξω ένα πιάτο φαγητό να φάμε. Αυτή όμως να μου έχει το πόδι απ' άλλο και κάποιο το τσιγάρο. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Εγώ δεν μίλαγα. Να δω πού θα τραβήξει ακριβώς. Εντάξει. Για ένα διάστημα όμως να πούμε, σκόνεται με το φίλο της αυτό, αυτό που έχει γνωρίσει τον Μπάρι στην άποκτο παλιά που δουλεύει. Mm-hmm. Και την έβγαλε μέχρι στο Ρίο, στο Ρίο Αντίριο, που πάμε για Πάτρα. Και της έγινε 10 χίλια. Τι εννοείς την πήγε εκεί? Την πήγε με μηχανάκι, ναι. Με μέσον δηλαδή. Ναι. Την πήγε με μέσον, την έβγαλε, το οποίο εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ναι. Α, βγήκανε μαζί δηλαδή, κλείσανε ραντεβού. Και λέει να πούμε ο φίλος της, αυτός, άστο να δει να περιμένει.
Σου είχε πει εσένα η γυναίκα σου που πάει? Τίποτα. Καμιά διαφορά δεν μου έδινε. Αλλά σου λέω για λίγες μέρες, δηλαδή για λίγο διάστημα πήγαινε με καλά. Μετά μου έκανε μετά πισόπλατα. Mm-hmm. Εντάξει. Περιμένω το βράδυ και εκεί τίποτα. Περιμένω. Πήγε 12, πήγε 1, πήγε 2. Δηλαδή ξεκίνησα εκείνο το βράδυ. Όταν πήγα στην αστυνομία, πήγα να δηλώσω ότι εξαφάνισα. Μου λέει αστυνομία, γιατί όχι αλλού. Για με τη χτυπήσουν κανένα και τα βάλουν για μένα ο πατέρα τη, το οποίο καμία σημασία δεν είναι ο πατέρα τη κιόλα να πούμε. Καμία σημασία, ούτε η μάρα τη. Το οποίο δούλευε και παλιά και η μάρα τη σε μπάρι. Και πήγαινε να βγούμε τα δυο κορίτσια σε μπάρ για ποτά, για φίλους της, κατάλαβες το, mm-hmm. για να τα βγάλει έξω στη Λαμία. Δουλεύανε στη νύχτα λοιπόν. Μπράβο. Και οι δύο αδερφές. Το οποίο δεν ήξερε τίποτα ο πατέρας σας. Όπως το μαθαίνω εγώ, παίρνω τηλέφωνο του πατέρα σας. Πηγαίνεις στην αστυνομία για να κάνεις δήλωση εξαφάνισης. Έκανα δήλωση εξαφάνιση το πρωί. Αφού δεν εμφανίστηκε καθόλου, ναι. λέω και εγώ μήπως σε σκότωσε κανένας. Έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Ανησύχησα πάρα πολύ. Και η μητέρα μου και ο πατέρα μου. Πήρα τηλέφωνο του πατέρα στα πάνω, μου λέει: είσαι φταίς να πούμε που τον έβαλες μέσα στην μπαρ. Εγώ φταίω εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ. Αν την έβαζα εγώ στην μπαρ μέσα, θα αναμένω και κιόλα. Συγγνώμη που μιλάω κιόλα. Mm-hmm. Και με το κλείνει κατάμοτρα. Παίρνω τηλέφωνο το θείο τη. Παίρνω τηλέφωνο το θείο τη. Το οποίο με αγαπάει ακόμα ο θείος της, ήταν εξωματικός υπηρεσίας στο στρατό και μου λέει τι έπαθες, μου λέει, λέω έσκεψε, η Αθηνά το έσκασε και έφυγε με κάποιο δικό της, το οποίο σημασία δεν μου έδωσε καμία, εγώ τι να κάνω εδώ, λέει κάτω να πάρει τα πράγματα, την πρίκα της, το ψυγείο της και άλλο έχει εδώ μέσα. Όταν έρχομαι εγώ στην Αθήνα πάνω για λίγο καιρό, από ένα διάστημα δεν μου έδωσε καμία σημασία ο μπαρμπάτης το τηλέφωνο που έχω κάνει για να στείλω τα πράγματα πάνω. Mm-hmm. Για λίγο καιρό έρχομαι πάνω και πήγα εδώ σε μια περιοχή, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Ζήνος, πίσω μεριά από... Δεν έχει σημασία, ναι. Εκεί περιόρισε, υπάρχει ένα μπάρι και μπήκα μέσα. Και δεν βλέπω πάλι ξανά εκεί μέσα. Μετά από πόσο καιρό, Αντώνη, τη συνάντηση? Πριν καμιά δεκαριά μέρες. Μάλιστα. Πριν καμιά δεκαριά μέρες. Της είπα μόνο μια κουβέντα, λέω, καλά, εδώ μέσα πάλι είσαι. Άντρα δεν έχεις καθόλου. Δεν τρέπεσαι λίγα κοινό. Δηλαδή, σου λέω, δεν μου έδινε σημασία. Σημασία καμία. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην πάμε στη φάγη καθόλου. Σαν να είμαστε δηλαδή σαν φίλοι που λέμε. Mm-hmm. Σαν να πει φίλοι έτσι. Βγαίνω έξω, λέω να σου πω λίγο έξω, λέω. Όχι, λέει, δεν μπορείς. Λέει. Φεύγω. Μόλις έφυγα, πήγα στην αστυνομία, κατευθείαν. Ήταν η ώρα 10-10 και μισή το βράδυ. Μόλις πήγα στην αστυνομία στο τρίτο τμήμα, είχα κάποιον γνωστό μου. Έχει γνωστό, εντάξει. Από το μέρος μας ήταν. Mm-hmm. Και λέω, Γιάννη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέω, θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Λέει τι. Λέω, έτσι και έτσι είναι τα πράγματα. Δουλεύει η γυναίκα μου σε μπάρι, το οποίο την είχα βγάλει από εκεί μέσα. Λέω, τι να κάνω. Λέω. Μου λέει, θα σε βοηθήσω. Έχει τα αστυνομία, τη βγάζει. Έξω με το ζόρι. Είχε άδεια εργασίας, τα χαρτιά της τα είχε, την άδεια την είχε. Τα έδειξε αυτά σε αστυνομία. Mm-hmm. Πάμε στο τμήμα και μου λέει, θες να πάρεις διαζύγιο. Λέω, κλείσετε τη μέσα. Ούτε νερό καθόλου δεν θέλω, δηλαδή, να τη δώσετε. Εμένα, δηλαδή, με γέραγε πισόπλατα. Μόνο για το διαζύγιο και διαζύγιο δεν έδωσε τίποτα. Για ένα διάστημα παλάβωσα, τρελάθηκα. Το κεφάλι μου πόναγε συνέχεια, το στομάχι μου. Μου έκανε φίλοι μου, φάει κάτι Αντώνη. Έπαιρνα το ποτήρι, δηλαδή τον πήρα και πήγαινα κάπου αλλού και το έπαινα. Δηλαδή σε μια γωνία. Δεν ήθελα δηλαδή να μιλήσει κανένα εκείνη την ώρα. Είχα ένα χρονικό διάστημα, δηλαδή το κεφάλι μου ήταν μέσα, πάρα πολύ με πόναγε.
Τι να έκανα. Να τη σκοτώσω, να πήγαινα φυλακή. Όχι, βέβαια, άλλη μόνο. Αφού πήρε ένα τηλέφωνο τον πατέρα τη και μου έλεγε ο πατέρα, ψάξε εσύ, βρε μοναχό σου. Τι να κάνω εγώ. Πες μου κάτι, Αντώνη, γιατί πιστεύεις ότι έφυγε. Γιατί. Γιατί σ' άργια η νύχτα. Όπως έχω καταλάβει, δηλαδή, με τη μάνα της, με την αδερφή της και με την ίδια ακόμα, δηλαδή, με γέλασε εμένα, έκανα τόσα έξοδα, με εντάξει, καλώς και ο πατέρας της, αλλήμωνο, να μην λέω ψέματα, αλλά σ' άργια πολύ η νύχτα, όμως. Κάθε Παρασκευή τα μυστικά της αγάπης ανοίγουν τη δική τους σελίδα στον τηλεθεατή. Βάλτε λοιπόν τα μυστικά σας σε ένα φάκελο και στείλτε τα γρήγορα στη διεύθυνση του τηλεθεατή. Και μην ξεχνάτε, ένας από εσάς κάθε εβδομάδα κερδίζει ένα υπέροχο δώρο. Μια γυναίκα όμως που θα ήταν ευτυχισμένη στο σπίτι της με τον άντρα της και θα ήταν όλα καλά, γιατί να ξαναφύγει να δουλέψει τη νύχτα. Κοίτα να σου πω κάτι. Όταν ο άντρας όμως να βγούμε, ερχόταν κουρασμένος. Mm-hmm. Και του έλεγε, γυναίκα, φτιάξε να πάει για το φαγητό. Και η γυναίκα σήμερα κάτι τσιγάρο, τι να την κάνει. Μαλώνατε για αυτό το πράγμα. Καθόλου. Εγώ δάγκω με τα δόντια μου να βγούμε ή να μην είναι καλή φασαρία. Και μα ακούνε η γειτονιά έξω. Είχε παράπονα από σένα. Παράπονο κανένα. Ούτε από τη μάνα μου, σπήγαινε ακόμα και το γάλα ακόμα στο κρεβάτι, σπήγαινε ακόμα και τον καφέ. Και ο Ροκατσόδεν ακόμα να βγούμε, πήγαινε στο μαγαζί και ψώνιζε. Ποια άλλη μάνα αυτά τα έκανα αυτά να. Ποια μάνα με δικιά μου, δηλαδή να βγούμε, η δικιά μου που είναι ήρωα, το οποίο μου βοηθάει και εμένα. Κάθομαι τώρα τόσο καιρό από δουλειά, δεν έχω δουλειά καθόλου. Ποια γυναίκα τα κάνει αυτά. Να βρει κάποιον ξένο στον δρόμο, θα δώσει ένα ακόμα ψωμί. Θα του δώσει δηλαδή κάτι να μου να φάει κάτι. Τόσο πολύ πονάει. Πόσο καιρό μείνατε συνολικά μαζί. Μαζί με τον γάμο δηλαδή κάναμε μοναχά 3 μήνες μόνο κάτσαμε. 3 μήνες μόνο. Ναι. Μετά εξαφανίστηκε μετά. Ερχόμουν να πάει στην Αθήνα εδώ πέρα εγώ. Την έβλεπα καμιά φορά στο μπαρ πάλι, στη νύχτα. Καμιά σημασία δεν είχε ούτε τσόδενα ούτε μόδινε. Αλλά το 1994 όμως ήταν στη μαμά της απάνω, στον παπά της, και παίρνω τηλέφωνο και μήπως ξανασβήξουμε πάλι ξανά. Για να μπορέσω, όχι να σβήξουμε μόνο, να την καταφέρω για να βγάλουμε το διαζύγιο. Mm-hmm. Να απογράψω δικηγόρο. Δες το έδινε το διαζύγιο. Πριν το Πάσχα όμως, πριν 5 μέρες, δηλαδή 7 δηλαδή, το Πάσχα. Το έσχασε δηλαδή την άλλη μέρα το πρωί, μου λέει θα πάω να βγάλω ένα χαρτί από τη Δημαρχία από την άπακτο. Περιμένω 8.30 ώρα, περιμένω 9 ώρα, περιμένω 10 ώρα, περιμένω 11, περιμένω 12, ώρα 1:30. Μου λένε γειτόνια σας να βγούμε εκεί πέρα και ο κόσμος. Λέω ξέρετε τι να κάνω, λέω στην γειτονιά εκεί πέρα. Θα πάω πάλι να δηλώσω πάλι και ξαναπανιές πάλι. Και τρέπομαι κιόλας. Από τον κόσμο τρέπομαι. Τι να πω, να πω ψέματα. Δεν ξαναγύρισα. Καθόλου. Καθόλου. Δεν θέλει να πάρετε διαζύγιο. Παίρνει η αστυνομία τηλέφωνο στη μάμα, στη μάνα της, αν κατέφυγε κάτω Πάσχα. Και λέει, ναι, κατέφυγε να βούμε, δεν ξέρω τι συμβαίνει ακριβώς να βούμε, λέει, με την Αθηνά και με τον Αντώνη. Και πράγμα, δεν ήξερε τίποτα. Mm-hmm. Και τώρα ξαναγύρισε πάλι πίσω. Το οποίο της αρέσει νύχτα. Γεια σας, είμαι χαράς. Αλλά αυτός ο πατέρας όμως που είναι 65 χρονών, που έχει μυαλό, που είναι αγρότης, που έχει κόπηδα, έτσι. Δεν μοιάζουν τα λεφτά εμένα. Εγώ κοιτάω και την πάρτι μου τώρα. Κοιτάω να κοιτάξω την πάρτι μου. Και δεν νοιάζεται καθόλου για το παιδί της, για το παιδί. Από εκεί πέρα δεν έχω. Τι συμφέρον να έχω εγώ δηλαδή απάνω. Δεν είναι έτσι εύκολο να κρίνουμε μια σχέση ενός πατέρα με το παιδί του. Ίσως είσαι στη ζωή της πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να γνωρίζεις τι έχει προϋπάρξει στη σχέση της με τον πατέρα της, τι πράγματα έχουν συμβεί. Ωραία, είχε κάποια πληγή να πούμε το οποίο δούλευε νύχτα σε νύχτα, το οποίο ήθελα να το ξεπεράσει. Mm-hmm. Να τη βγάζω έξω με το μηχανάκι, να μου λέει εδώ με το μηχανάκι και λέω Αθηνά, όχι το μηχανάκι γιατί μπορεί να συγγράψει κανένα να μην καμιά τροχιά και να έχω προβλήματα εγώ. Mm-hmm. Ήθελα να δίνει, δηλαδή σ' άργη νύχτα. Να παίρνει το μηχανάκι και να πηγαίνει, πια φίλο εδώ. Όσο καιρό ήσασταν μαζί, περνάγατε καλά. Για ένα διάστημα ναι. Μετά από λίγο καιρό, μετά όχι. Γιατί, τι άλλαξε. Βρήκε το, δηλαδή, δηλαδή με αυτόν που τα έχει χρόνια και έχει μίξει με αυτόν. Δηλαδή, πιστεύεις ότι αυτός είναι ο λόγος που έφυγε. Αυτός ο λόγος, ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι με το φίλο αυτόν, είναι με τον άνθρωπο. Όχι, τώρα είναι κάποιον αλμανό τώρα. Καλά, εντάξει. Τώρα τα έχει τώρα με κάποιον αλμανό. Με κάποιον άνθρωπο. Μπράβο.
Εντάξει, γυναίκα είναι, αλλά κάποιο συμφάνεια όμω έχει βάλει όμω να πούμε. Όταν εγώ χάλασα πολλά εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια να πούμε τότε, το 91, με χάλασε ο πατέρα τη. Εντάξει, δεν λέω ψέματα. Και φέρνω τον κόσμο. Κάλεσα τον κόσμο. Και λένε γειτονιά, πάνε εκεί στο χωριό τη. Δεν φέρνει κανένα γέροντα να πούμε και παντρευτεί να πούμε. Και μου σπίδανε εμένα, νέο ωραίο. Και πάγωσαν όλοι για πάνω. Κάποιο πρόβλημα όμως θα είχε μέσα στο γάμο σας, γι' αυτό έφυγε. Στο γάμο ναι. Απλώς εγώ όταν να πούμε παντρεύτηκε Αθηνά μαζί μου και μου το είπε και δηλαδή κι άλλη παλιά γυναίκα, τις παλιές γυναίκες, τις παλιές, σβήναν τα κεριά της. Τι είναι ουσιαστικά τις παλιές γυναίκες. Τα κεριά της. Αυτό δηλαδή όταν σβήνουν τα κεριά δηλαδή της γυναίκας, ναι, ή στον άντρα ξέρω εγώ τι, είναι χωρισμός. Ποιος το είχε πει αυτό. Αυτό με δηλαδή μου το είπε να δούμε θεία μου. Η θεία σου. Παλιά γυναίκα είναι. Δηλαδή ασπαλιές. Θα σου καταλάβεις. Δηλαδή από το 40-41. Α, και... μάλιστα. Δηλαδή είχατε πάει μαζί στην εκκλησία και άναψε η γυναίκα σου κεράκι. Όχι πήγαμε μαζί, πήγαμε στο γάμο. Ναι. Στο γάμο σβήνανε τα κεριά της. Μάλιστα. Και αυτό λένε ότι σημαίνει ότι θα χωρίσετε, ότι δεν θα πάει καλά ο γάμος. Και πράγματι αυτό είναι. Πραγματικά θέλω να μου πεις αυτό, εντάξει. Αυτό είναι δεν ξέρω, κάτι... μπορεί να έχει πλάκα, μπορεί να έχει καλά, μπορεί, δεν ξέρω. Αυτό, όχι, αυτό εντάξει, δεν ξέρω, αυτό να λέγεται... Εγώ το άκουσα έτσι πάντως. Εντάξει, από τη δική σου, έτσι, τη δική σου άποψη θέλω να μου πεις για το γάμο σου δηλαδή, τι έφταιξε και χωρίσατε, από τη ζωή σας, από τη ζωή μας, αντικειμενικά. Το οποίο να πούμε μόλις είδε αυθινός, δηλαδή τους φίλους κάτω σε ένα άπακτο και στην Αθήνα πάλι να καθόμασταν εδώ και κάπου αλλού να καθόμασταν, ναι, η Αθηνά δεν κάθοτανε. Δεν κάθοτανε. Με τίποτα. Δεν σε αγαπούσε. Μ' αγαπούσε όμως κρύα. Δηλαδή. Κρύα μ' αγαπούσε. Πώς δηλαδή. Όταν εγώ σου έλεγα, έρχομαι από τη δουλειά, φτιάξαμε φαγητό. Και αυτή μου έλεγε, άσε μη ήσυχη. Εντάξει, μπορεί να είναι κουρασμένη. Να έλεγα κι εγώ, δηλαδή με το μυαλό μου από το πρωί, πολύ είπα κι εγώ, ξέρω εγώ να καθίσω εγώ το σπίτι μέσα και όσο να είναι και η γυναίκα κουράζεται. Φτιάξε φαγητό, καθάρισε το σπίτι, όσο να είναι εντάξει. Το πίστευα. Έφτιανα μόνος μου. Δεύτερη μέρα πάλι ξανά. Δεύτερη μέρα δεν πήγαινε άλλο παραπάνω. Δεν πήγαινε άλλο παραπάνω. Σου είπα μια κοβέντα, σε λέω ρε Αθηνά, λέω. Έρχομαι κουρασμένος, μην βλέπεις. Δεν μου δίνει καμία σημασία. Αδιαφορία μεγάλη. Χωρίς λόγο. Για χωρίς λόγο, ναι. Μήπως την είχε πειράξει. Και παίρνω τηλέφωνο κάτι. Το θείο της, τη θεία της και λέω. Ρε κύριε, λέει κάτι, λέω. Συγγνώμη, λέω. Πώς έχει κάτι πρόβλημα να πούμε η Αθηνά. Να πάω, ξέρω εγώ, να τη ξεματιάσω κάπου, ξέρω εγώ. Όπως λέω. Εντάξει, ματιαζόμαστε και είμαστε ματιασμένοι. Λέει, όχι, Αντωνίνα μου. Όχι, λέει. Εγώ τι να έκανα. Να τη σκότωνα. Θα πήγαινα φυλακή. Δηλαδή, θα χαράμεζα εγώ τα νιάτα μου. Μα καλά, οι λύσεις αυτά δεν είναι το να σκοτώσει τον άλλον. Θα άργει να πούμε η νύχτα, μια τη μεγάλα. Πήρε τον δρόμο και εγώ πήρα τον δρόμο μου. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν δίνει καμία σημασία ο πατέρας σας απάνω. Δεν δίνει και εγώ σημασία. Κάθε Παρασκευή τα μυστικά της αγάπης ανοίγουν τη δική τους σελίδα στον τηλεθεατή. Βάλτε λοιπόν τα μυστικά σας σε ένα φάκελο και στείλτε τα γρήγορα στη διεύθυνση του τηλεθεατή. Και μην ξεχνάτε, ένας από εσάς κάθε εβδομάδα κερδίζει ένα υπέροχο δώρο. Ό,τι κάνει ο πατέρας της είναι άλλο θέμα. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που σαν πατέρας δηλαδή που είναι μεγάλος, αυτό ναι, θέλω να πω εγώ. Καταλαβαίνω. Αλλά την άλλη, δίδεις. Εσύ τη γνώρισες, την ερωτεύτηκες, την αγάπησες, την παντρεύτηκες. Και θα φερθείς ανάλογα με τον τρόπο που σου φέρθηκε και ανάλογα με αυτό που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Μάλιστα. Δεν έχει σχέση δηλαδή το πόσο καλή είναι η σχέση της με τον πατέρα της. Όσο και καλή να είναι η άλλη. Η γυναίκα όσο και καλή να είναι. Όσο και καλή να είναι. Ή άμα δεν δίνει σημασία στον άντρα. Αυτό θέλω να καταλάβω. Για να μην σου έδινε σημασία, πάει να πει ότι κάποιο πρόβλημα είχε. Μήπως είχε θυμώσει με κάτι, μήπως την είχε πειράξει δεν κάτι. Δεν θυμώσει τίποτα. Δεν θυμώσει τίποτα. Είχατε έτσι λογοφέρει. Απλώς μοναχά ήθελε δηλαδή να παίρνει το μηχανάκι και να βγει έξω μόνη της. Ένα βράδυ δηλαδή πηγαίναμε μαζί, δεν θέλω. Θα πάρω το μηχανάκι, ντύσω, χτυνήσω, βάψω μα θέλει, να βγει μέσα στον άνθρωπο. Να βγει για ένα καφέ. Δηλαδή κάθε βράδυ, όταν σκούλαγα από τη δουλειά μου, αυτό συνέχεια σου έλεγα. Λέω, έχεις κανένα παράπονο τίποτα από μένα.
Να και τα σιγάρα σου. Να και τα ρούχα σου. Να και εκείνο, να και τ' άλλο. Τι άλλο παράπονο λέει σου. Πες με εσύ, αν έχει παράπονα από μένα, λέω, τότε να με κάψει ο Θεός. Τι σου έλεγε. Καμία σημασία. Δεν σου έλεγε ούτε τα παράπονά τη. Το σιγάρο στο στόμα μόνο. Έτσι παράπονα. Ήταν από την αρχή που τη γνώρισε. Όχι, για λίγο διάστημα σου είπα και πριν να πούμε, πετάγαμε καλά. Να και φαγητό, να και αγκαλιές, να και φιλιά. Α, υπήρχε εντάξει, λοιπόν ναι, αυτό. Ναι, μπράβο. Αλλά μετά όμως να πούμε πώς. Θύμωσε. Δηλαδή πέρασε τίποτα στο μυαλό της, τίποτα από παλιά που δούλευε στα μπαράκια. Τι να σου πω. Προσπάθησες εσύ έτσι με γλυκό όσο τρόπο. Μπόργα, όσο μπόργα. Δηλαδή μέχρι ακόμα δηλαδή έβαλα ακόμα κόσμο, δικό μου κόσμο δηλαδή. Όταν είναι ο κόσμο να του σώει το δικό μου. Ναι, δικού σου ανθρώπου. Μάνα μου, τον πατέρα μου, να τι μιλήσουμε. Καμιά σημασία. Γλυκά λόγια. Τη κάλυπα τα μαλλιά. Ναι, έπαιρνα από το χέρι και πάμε λίγο έξω. Για να φύγει κάτι στην εγχώρια. Αφού είσαι στην εγχώρια, πάμε έξω. Λέω. Να πάρει λίγο αέρα. Πάμε να φάμε στην ταβερνούλα. Πάμε πιούμε έναν καφέ, ένα ποτό, ξέρω εγώ. Σαν ανθρώποι. Αυτή να πούμε ήταν πληγωμένη γιατί. Να σου πω γιατί. Γιατί η μητέρα μου μια μέρα στο κτίριο της Αθήνης και λέει παιδάκι μετά σε πήρε ο γιος μου από μπαρί και από εκεί να πούμε αυτήν τα έβαλε μέσα της γι' αυτό. Ήταν ακόμα νωρίς ακόμα. Ήταν δηλαδή μέσα η πληγή της ακόμα. Ήταν ματωμένη ακόμα. Δεν καταλάβεις. Γι' αυτό. Είχε συμβεί κάτι με τη μητέρα σου και έφτασε η μητέρα σου να τη πει: όχι, δεν έφτασε τίποτα να πούμε. Απλώς που να χάει η μητέρα μου κάτι σπουδούρε, δηλαδή σπιτάει. Κάπου-κάπου. Λες και θες να πούμε να πει καλαμπούρι. Θες να το πει σοβαρό, δηλαδή. Και θεωρείς ότι αυτό την ενόχλησε. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί πίκρανε. Ακόμα ήταν νωρίς ακόμα. Γιατί ένας που να τη βγάζει δηλαδή από μπάρι, ούτε πρώτο είμαι ούτε τελευταίο. Έτσι. Όχι, βέβαια. Προς εδώ το... ακόμα βγάζανε και μέσα από τα μπαράκια μέσα. Φίλο μου, να πούμε δικό μου, το οποίο έκανε και η οικογένεια. Που είναι στην Αμερική σήμερα στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, τι, αλλιώ. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στα μπάρια. Εγώ τι να κάνω. Ήρθα και εγώ να πούμε να έχει ακόμη μια οικογένεια. Το είχε εκφράσει αυτό το παράπονο, Αντώνη. Σου είχε πει δηλαδή ότι με πλήγω σε αυτή η κουβέντα που είπε η μητέρα σου. Όχι, δεν το πει να πούμε η Αθηνά, η γυναίκα μου η πρώην. Μου το πει δηλαδή κάποιο, δηλαδή εξαδελφό μου. Α. Που ήταν δίπλα μεριά. Και σου είπε ότι αυτό είναι το πρόβλημά τη. Όχι αυτό μόνο. Δηλαδή την πλήγωσε πάρα πολύ αυτό. Την πλήγωσε πάρα πολύ. Ήταν μια κουβέντα από τη μητέρα σου που στο κάτω-κάτω τη γραφή. Εντάξει, γκριά γυναίκα ήταν. Ναι. Ήταν μεγάλη γυναίκα, εντάξει, όσο να είναι. Γιατί δεν ήρθε να σε πιάσει, αλλά... σου πει Αντώνη, θέλω να πει στη μητέρα σου, δεν μην μου λέει τέτοιε κουβέντε. Δεν μου το είπε καθόλου, όχι. Δεν μου το είπε. Απλώ μου να χάει κιόλα να πούμε μεν αυτή η κουβέντα που είπε η μητέρα μου, αλλά και μεν κιόλα να πούμε έβλεπε πιο πολύ συνάπακτο, δηλαδή το φίλο τη. Ο οποίος δεν ήταν από την άφακτο. Όχι, από χωριό ήταν. Από αλλού. Και ήρθε ειδικά για να βρει την γυναίκα σου. Δηλαδή στην άφακτο μέσα, έπινε καφέ. Αυτή πήγαινε για καφεδάκι να πούμε. Εγώ πήγαινα για δουλειά να μου και πήγαινε για καφέ κρυφά να πούμε. Έπαιρνα τηλέφωνο εγώ τη μητέρα μου. Μάνα που είναι, Αθηνά. Λέει πάει κάτι παιδά, μια καφέ να μου. Εγώ κάτι αποσιάζομαι. Κάτι πέρανε για το μυαλό μου. Αλλά το 94 που σου είπα όμως. Που ήθελα να κατεβάσω κάτω, ήθελα να κατεβάσω να κάνουμε Πάσχα όμορφα και καλά, όχι νεύρα και αυτά. Μήπως μπορεί να καταφέρουν να υπογράψει το χαρτί να πούμε για διαλύγιο. Τόσο πολύ. Όταν μου λες ότι τη ζήλευες, τι σε πείραζε περισσότερο, το να αντιθεί προκλητικά, το να είναι διαχειτική με άντρε. Το να αντιθεί να πούμε εντάξει, δεν είχα πριν μα κανένα. Αντιλόταν πολύ όμορφα. Δηλαδή ακόμα ο κόσμος να πούμε μου έλεγε τι γυναίκα αυτή εδώ. Τόσο πολύ. Βαμμένη το μαλλί της, να πούμε φτιαγμένο. Δηλαδή πήγαινε κάθε δεύτερη μέρα το μαλλί της να το φτιάξει. Πάρε 5.000, πάρε 15.000 να πάει πια στο μαλλί σου. Τι να έκανα. Πες μου ρε εσύ να πούμε τώρα. Σαν γυναίκα που είσαι, ή αν ένας άντρας που δεν πληγώνει τη γυναίκα του και πληγώνει η γυναίκα δηλαδή τον άντρα, τι να έκανα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, Αντώνη, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να μιλήσεις με τον άνθρωπό σου. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως φτάσατε τελικά στο χωρισμό. Μίλησα με τη γυναίκα μου, το οποίο καμιά δηλαδή ανταπόδεισε μόδεσε να πούμε, καμία ανταπόδεισε να μόδεσε. Τι να έκανα. Μήπως δεν επέμεινες αρκετά. Απέμεινα πάρα πολύ. Εδώ είχαμε ακόμα μέχρι 8 ώρες ακόμα. Πως έλεγα αγγλικά λόγια,
να την καταφέρω, να βγούμε έξω, να πιούμε ένα καφέ, ένα ποτό, ξέρω εγώ. Καμιά σημασία. Από τη δική της την πλευρά είχε παράπονο από σένα? Κανένα. Κανένα παράπονο. Δεν σου ζήταγε κάτι, ας πούμε, και να μην της το δώσεις? Όχι, εγώ σάφνα λεφτά. Σάφνα λεφτά εγώ. Mm-hmm. Και 5.000 και 10. Αθηνά, πάρε να πούμε, τράμα ψωνίστε για το σπίτι. Δεν είχε, ας πούμε, παράπονο. Mm-hmm. Μέχρι, όχι, ακόμα, εννοώ και από τις σχέσεις. Κάθε πέντε μέρες, δηλαδή, κάθε πέντε μέρες πήγαινε και ψωνίζει ρούχα. Παπούτσα, ρούχα, φουστάνια, τέτοια πράγματα. Μπουλουζάκια. Εννοώ στις σχέσεις, αν είχε παράπονο, δηλαδή αν είχε κάποιο πρόβλημα με τη συμπεριφορά σου. Καμία, όχι καμία. Με ένα τέτοιο πράγμα. Καμία. Γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό βεβαίως ο άντρας να φροντίζει τη γυναίκα του. Καταλαβαίνω, ναι. Να τη ψωνίζει, να την έχει σωστά όπως πρέπει, αλλά την άλλη σημαντικό και να τα πηγαίνουν καλά και σαν ζευγάρι. Ναι, ξέρω. Δηλαδή να ταιριάζει, ας πούμε, να υπάρχει χημεία. Καμία. Δηλαδή καμία, ας πούμε, δεν είχε παράπονο. Κανένα παράπονο. Όχι. Εσένα, Αντώνη, σου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ξαφνικά μια μέρα σηκώθηκε και έφυγε? Το περίμενες, ξαφνιάστηκες? Δεν το περίμενα. Ξαφνιάστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή μου έρθει δηλαδή, ο ουρανός κολοκύθε. Δηλαδή δεν σε κατέφυγε ο ουρανός και με πλάκωσα. Έχεις κάνει άλλες σχέσεις στη ζωή σου, Αντώνη μου? Απλές σχέσεις μόνο. Όχι δηλαδή δεσμό, ζημένο δεσμό. Ερωτεύτηκες άλλη γυναίκα έτσι παράφορα? Όχι, μόνο έτσι, μόνο απλές. Άρα η γυναίκα αυτή ήταν η μόνη γυναίκα που αγάπησες πραγματικά. Μάλιστα. Το οποίο τώρα δεν αγαπάω με τίποτα. Τι νιώθεις τώρα για εκείνη? Τώρα για τίποτα δεν νιώθω. Και να τη δω δηλαδή να είμαι στον δρόμο, δεν με νοιάζει καθόλου. Όταν ήρθες πάλι στην Αθήνα και τη βρήκες μέσα σε αυτό το μπαρ, πώς αισθάνθηκες που την είδες μετά από τόσο καιρό εκεί? Λιγώθηκα πάρα πολύ και πάλι. Λιγώθηκα. Γιατί ένας άντρας σήμερα να είναι παντρεμένος, να μην πάρει το διαζύγιο, θα λιγωθεί, έτσι δεν είναι? Κυρίως θα πληγωθεί επειδή χώρισε. Επειδή εξαφανίστηκε η γυναίκα του. Άλλο να χωρίζει, δηλαδή να πάρει το διαζύγιο το χαρτί του και μην τον νοιάσει καθόλου. Και άλλο τώρα δηλαδή να πούμε να είναι ακόμα δειμένος ακόμα με τη γυναίκα του και η γυναίκα του να είναι στα μπαράγια και αυτός να μην είναι σπίτι του. Γιατί πιστεύεις ότι δεν θέλει να σου δώσει το διαζύγιο? Όχι, δεν το πιστεύω. Αφήνει τώρα να πούμε τώρα με τα μπάρια τώρα που, έχει, που γυρίζει. Θα το κάνω αλλιώς εγώ. Έχω κάποιον εισαγγελέα στο Αγρίνιο. Έχει το οποίο θα το κάνω έτσι, ανοιχτό διαζύγιο. Δικαστήριο. Ανοιχτό δικαστήριο, το οποίο δεν πληρώνω τίποτα. Με τη δήλωση εξαφάνιση που έκανα. Mm-hmm. Το οποίο φταίει αυτή. Εσ βάρος είναι. Γιατί σου έχει γεύει μόνη τη. Να φταίγα κι εγώ, θα μ' άρεγε φταίω κι εγώ. Να την περιμένω νύχτα. Να γυρίσει Αθηνά. Και Αθηνά να γυρίσει από εδώ και από εκεί τα βράδια. Και λέω πάλι. Δεν σκοτώσει κανένα. Μην τη χτυπήσει κανένα άλλο. Και τα πάρουν αύριο για μένα. Τι να κάνει, Ρασία, πες με εσύ. Τη ζήτησες να πάρετε το διαζύγιο? Τη ζήτησα μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Καμιά απάντηση να μόδισε. Όχι, θα το βγάλουμε, θα το βγάλουμε. Και ακόμα το βγάλουμε ακόμα στον δρόμο. Έχεις κάνει έτσι διαζύγιο? Γιατί από ό,τι ξέρω, μετά από ένα χρονικό διάστημα δεν κάνω, βγαίνει αυτόματα. Δεν κάνω εγώ να δούμε, γιατί εγώ να μου είπα και πάλι ότι είναι εις βάρος Αθηνίας. Δεν πληρώνω τίποτα. Μία δεν πληρώνω. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα πληρώσω να μου ο πατέρα απάνω. Δεν ξέρω ποιο θα πληρώσει. Αυτή να πληρώσει ο πατέρα. Α βγάλω τα μάτια, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Στο διάστημα που πήγε να μείνει με του γονεί τη, με τον πατέρα τη, αν δεν κάνω λάθο. Όχι να μείνω. Τον επισκέφτηκε στα Χριστούγεννα μαζί με την. Μπράβο. Με τη γυναίκα. Με την Έλληνε. Ναι. Πώ ήταν εκεί το κλίμα? Όταν πρωτογνωρίστηκε. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Μα έβαλε μπριζόλε και πέρα για ο πατέρα τη, κρασάκι να βούμε, έπαμε καλά. Τα γιο Βασίλειο μπήκαν και λίγο έξω μετά να βούμε με τα αδέρφια τη να βούμε κιόλα. Πετάγαμε καλά. Mm-hmm. Μετά λέει, μετά από πέντε μέρες, λέει πότε θα αρχίσουν το γάμο, πότε θα κάνουμε το γάμο, λέω κάτω 15 Φλεβάρι. Εντάξει, λέει, δώσουμε τα χέρια, το λόγο. Στο γάμο σου πώς ένιωθες? Ήσουν σίγουρος για αυτή σου την κίνηση, που πας να παντρευτείς τη συγκεκριμένη γυναίκα? Κοιτάξω από κάτι. Ένας άντρας σήμερα που παντρεύεται μια γυναίκα, κάπως χαίρεται και την ημέρα. Βέβαια. Εντάξει. Όπως χάρηκα και εγώ. Αλλά μετά όμως, δηλαδή πληγώθηκα πάρα πολύ. Μετά από ένα διάστημα πληγώθηκα. Δηλαδή, να παντρεύεσαι, έτσι, με τη γυναίκα σου και να δει και η γυναίκα σου να σε πατάει. Είναι δηλαδή, κακό αυτό το πράγμα. Πολύ κακό, όχι λίγο. Είναι η χειρότερη προδοσία.
Και μάλιστα μείνατε μόνο τρεις μήνες παντρεμένοι. Δεν ξέρω για ποιο ακριβώς λόγο χωρίσετε, θα σου πω γιατί. Μου κάνει εντύπωση μετά από τρεις μήνες γάμου και χωρίς να έχει συμβεί τίποτα το συνταρακτικό, ξαφνικά μια γυναίκα να σηκωθεί και να φύγει. Εσύ πιστεύεις ότι οφείλεται στην εξωσυζυγική σχέση που είχε με αυτόν τον άνθρωπο. Απ' την άλλη, αν ήθελε να διατηρήσει αυτή τη σχέση. Πήγαινε, δηλαδή με πολλούς φίλους πήγαινε. Πήγαινε με πολλούς φίλους. Αν ήθελε, λοιπόν, αν ήθελε λοιπόν. Εδώ στην Αθήνα πάνω, mm-hmm. είχε πολλούς φίλους. Αν ήθελε λοιπόν να κάνει μια τέτοια ζωή, δεν θα παντρευόταν. Έτσι δεν είναι. Δεν θα μου έλεγε εμένα ότι Αντώνη, θέλω να κόψω αυτή τη δουλειά τη νύχτα στο μπάρι και να παντρευτώ. Κατάλαβες. Άρα τι δεν έκανα λοιπόν. Ή να κάνουμε εργασία. Κάποιο δεσμό, να γίνουμε φίλοι, να λέμε μια καλή μέρα, να πιούμε ένα καφέ σαν φίλοι. Mm-hmm. Ναι, αυτό το παραδόχουμε. Βέβαια. Αλλά να μου πει όμως ψέματα ότι παντρεύουμε. Χαράμε λεφτά. Εγώ και ο πατέρας της. Κάνουμε έξοδα μεγάλα. Βέρες, δαχτυλίδια, σταυρούς, νηφικά. Όλα τα πάντα. Και μετά, αύριο να. Δηλαδή, να με απαντήσει. Όχι, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Μήπως λοιπόν υπήρχε κάποιο λόγο. Δηλαδή, εγώ πληγώθηκα πάρα πολύ. Ο πατέρας θα πάρω και μόταν να πούμε σαν ήσυχο, σαν πολλάκι, στο κρεβάτι. Και εγώ ξύνηκα κατά βράδια να δούμε, να δω πού είναι Αθηνά, η κόρη του. Εγώ την άκρη. Γιατί μου έκανε πολλά πράγματα. Ή όχι. Μου έκανε δηλαδή. Ή αν ήταν πατέρας, δηλαδή που έχει μεγαλώσει τα παιδιά του, mm-hmm. όπως μεγάλωσαν και άλλες πατεράδες ακόμα, έτσι, και μιλάνε στα παιδιά, mm-hmm. είναι 65 χρονών, έτσι, 60 χρονών. Δεν μπορεί να κατέβει κάτω να μου και ένα παιδί ο κουβέντες. Σαν πατέρας. Δεν κάνετε παιδάκι. Ο ένας από εδώ και ο ένας από εκεί. Γνωρίζει τώρα όλες τις λεπτομέρειες, γνωρίζει τι έχει συμβεί μεταξύ σας. Όλα τα πάντα γνωρίζει. Όλα τα πάντα. Έχεις μιλήσει εσύ μαζί του από την ημέρα που εξαφανίστηκε η γυναίκα σου και μετά. Και τον μίλησα καθόλου, μου λέει εσύ την έβαλες μέσα. Λέει εσύ για να κουνουμάς λεφτά, μου λέει. Δηλαδή να κουνουμάω εγώ λεφτά. Μια γυναίκα που συνήφερα πάνω την κόρη σου, να τη ζητήσω. Και να ζητάω και λεφτά για όλα να μου. Εάν ζήταγα λεφτά, θα ανάπαιζα το μάγκα που λέμε ή τον κύριο και α πούμε να καθόλω σπίτι σαν πάνω. Θα τη ζητήσω. Αντώνη, πόσο καιρό είσαι μόνος σου? Τώρα κάθομαι τώρα 3 χρόνια. Τρία χρόνια. Αλλά δηλαδή απλές σχέσεις μόνο έτσι. Δεν γνώρισες μια γυναίκα να σε συγκινήσει, να την αγαπήσεις? Ναι, πάρα πολύ. Να δούμε, ήθελα να γνωρίσω μια κοπελίτσα. Γιατί όσο τώρα θέλω να σου πω και κάτι άλλο ακόμα εσύ μου. Ότι κάθομαι 3 χρόνια κάθομαι, mm-hmm. πόσο πάρευα δηλαδή δουλειές και ζητάω από τη μάνα μου λεφτά. Και θέλω μια δουλειά στην Αθήνα εδώ. Mm-hmm. Εδώ, όχι στην Άπακτο. Όχι στην Άπακτο, γιατί στην Άπακτο είναι πολλοί Αλβανοί. Και χθες πάλι που ερχόμουν, δηλαδή που ήμουν και εκεί κάτω, μάζευαν η αστυνομία μάζευε. Δεν ξέρω η Αθήνα, δεν ξέρω με τραβάει, δεν ξέρω, θέλω να βρω και μια κοπελίτσα, mm-hmm. να με αγαπάει, να κάνουμε μια σχέση. Και να βρω και ένα σπίτι. Ποια είναι η δουλειά σου, Αντώνη, μου είπες? Η δουλειά μου είναι πρωτοκέρες, mm-hmm. είναι και πορός, είναι μπουγιατζής, λεχρομαζής, δηλαδή βάφω σπίτια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλεις είναι να ξεκινήσεις μια καινούργια ζωή εδώ στην Αθήνα. Μια καινούργια ζωή. Να τα ξεπεράσω αυτά όλα, όλα αυτά να τα ξεπεράσω, γιατί άμα ζητάς τώρα μια γρία γυναίκα και να έχει υφαλικό τον πατέρα μου, είναι κρίμα του Θεού. Βέβαια. Κατάλαβες. Μάλιστα σε μια στιγμή στην οποία ουσιαστικά εσύ θα έπρεπε να δηλαδή, τη φροντίζεις. Να βρω κάτι σίγουρο, να βρω κάτι σίγουρο, σπίτι, δουλειά, προπατώ δουλειά πρώτα να πούμε, πρώτα η δουλειά. Θέλω μεγάλη προσπάθεια δηλαδή, να πούμε, και μεγάλη υπομονή. Δηλαδή κάποια διχόνια, όταν δεν έχει η μάνα με λεφτά να κάνω γκρινιά. Φουκαριά δεν έχει άλλο, έχει λιώσει η φουκαριά. Τι να κάνω. Πόσο χρόνο είναι η μητέρα σου? Είναι 74 χρονών. Ο πατέρας μου είναι μεγάλος. 78 χρονών. Δεν μπορεί γιατί σαν τα πόδια τώρα. Φράγμα έχει. Φράγμα σκαριά. Δηλαδή δύο φράγμα σκαριά και έχει και κεφαλικό. Και 3 χρόνια μένεις μαζί τους? Εγώ μένω σε ένα σπίτι άλλο, mm-hmm. το οποίο το πληρώνει η μάνα μου. Μάλιστα. Τι παίρνει ο πατέρας μου? Παίρνει 120.000. Λεφτά είναι αυτά. Όχι, να πληρώσει δηλαδή το σπίτι, να παίρνει χάπια. Να παίρνει φαγητό για το σπίτι. Να πληρώνει η μέρα του νίκιο, δηλαδή τα 20 χιλιάρκα. Να δίνει εμένα για τσιγάρα και καφέ. Και να ψάχνω εγώ δηλαδή. Να πηγαίνω από εδώ, να πηγαίνω από εκεί για δουλειά. Δηλαδή πηγαίνω, έρχομαι εδώ στην Αθήνα, να ψάξω για δουλειά, στο Αγρίνιο. Κοσουπάλευα δηλαδή, κοσουπαλεύω. Αλλά όχι μόνιμα. Μπορεί να δουλέψει 2 μέρες και να κάνει 1 μήνα. Έτσι είναι.
Γιατί τώρα εγώ πήγα και έπαψα μια κουζίνα και ένα δωμάτιο. Και πήρα κάτι μερικά ρευθούλια. Κόσο παλεύομαι. Λίγο εμπόρεμα. Όταν λέω εμπόρεμα, δηλαδή καλλιτικά, ισόρροχα γυναικεία και αντρικά και όλα θα πούμε. Τα πηγαίνω αυτά δηλαδή σε σπίτια να με παραγγελίες. Ναι. Τι να κάνω. Έχεις κάποιο φίλο, κάποιον άνθρωπο έτσι δικό σου, κάποια φίλη, οτιδήποτε. Σήμερα φίλο, σήμερα δεν υπάρχει κανένα σήμερα. Ούτε, δηλαδή και ίδιος αδερφός ακόμα. Έχεις αδέρφια. Αδέρφια έχω δύο. Έχεις δύο αδέρφια. Ναι. Είσαι ο μικρότερος ή ο μεγαλύτερος. Εγώ είμαι μικρότερος. Ο τελευταίος. Ο Παξιμάδης που λέμε. Μάλιστα. Και ο πιο αγαπημένος λοιπόν. Μάλιστα. Έχεις καλή σχέση μαζί τους. Με τα αδέρφια μου όχι πάρα πολύ. Γιατί. Γιατί με τον ένα αδελφό μου να πούμε δεν με έμενε σε μια δουλειά. Το οποίο θα να μπω στο λιτάνι μέσα και μένει και οικονομικά κιόλας να πούμε. Μένει μόνο σε πάλι, δηλαδή σε μια δουλειά άλλη. Έπαιρνα, τότε εγώ θυμάμαι το 96 έπαιρνα ένα τάλιρο. Ένα τάλιρο εντάξει, ήταν λεφτά τότε. Και ψιλοτσακώθηκα λιγάκι με το μεταφυτικό και έρχεται και ο αδερφός μου εκεί πέρα και τσακωθήκαμε. Και από τότε να πούμε, δηλαδή κάποιο πρόβλημα οικογενειακό είχαμε με τον αδερφό μου ναι. Και τσακωθήκαμε. Γι' αυτό δεν τα πάμε και καλά. Με τον άλλο, στον αδερφό? Ό,τι με τον άλλο. Με τον άλλο, δηλαδή μια καλημέρα, χαμόγελο και έτσι. Όχι, ας πούμε, να κάνουμε παρέα. Γιατί? Τρία αγόρια τώρα. Δεν ξέρω, Σία μου. Δηλαδή με τα αδέρφια μου, ας πούμε, ποτέ δεν τα πήγα καλά. Δεν ξέρω. Έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εγώ είμαι 39 χρονών. Ναι. Ο αδερφός μου ένας, να πούμε, ο άλλος, ο πρώτος είναι 48 χρονών, είναι 49. Και άλλο είναι 45. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Όχι. Και στο λέω αυτό γιατί πάει να πει ότι εσύ μεγάλωσε στο πλάι του. Έζησε δίπλα του αρκετά χρόνια. Ναι, εντάξει, τα χρονικά μεγαλώσαμε. Αλλά ακόμα τώρα που έχουμε κάποια ηλικία, πρέπει να κοιτάξουμε και εμεί τον εαυτό μα. Βέβαια, εντάξει. Να κοιτάξει το καθένα γιατί στη ζωή του. Αν δεν κοιτάξει εγώ τον εαυτό μου, τι να κάνω. Βέβαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να έχεις μια καλή σχέση με τα αδέλφια και να τους βλέπεις έστω και καθημερινά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όχι, σκέσεις, ας πούμε, όχι πάρα πολύ σοβαρές. Δηλαδή, σοβαρές σκέσεις, έτσι. Το οποίο δεν μιλάω καθόλου με τον αδελφό μου. Μια καλημέρα, ξέρει, λέμε μόνο. Ναι. Γιατί έχει και οικογένεια κιόλας. Είναι παντρεμένα τα αδέλφια σου. Ο ένας είναι παντρεμένος. Ο ένας. Που είναι στην Πάτρα. Μάλιστα. Έχει οικογένεια. Το πρώτο παιδί το έχασε στη γέννα. Και το δεύτερο, να πούμε, το έχει πολύ καλά. Ευτυχώς. Έχει ένα κουρεσάκι. Δόξα το Θεώ. Το οποίο πάει στο πιάνο, πάει. Αγγλικά είναι πολύ έξυπνο. Ωραία, ωραία να το χαίρε. Ναι. Εσύ που έχει λείψει σχέση με τα αδέλφια σου. Κοίτα, δηλαδή σου έχει λείψει να μπορείς να πας στον αδελφό σου, να όχι, τον δεις. Όχι, απλώς να κάνω στον δρόμο, δεν είναι στην Πάτρα. Αλλά να σου πω, εάν βρω δουλειά όμως και σπίτι και το άλλο όπως σου είπα και το μάθω η μητέρα μου και ο πατέρας μου και τα αδελφοί μου θα χαρούν πάρα πολύ. Με τώρα μπορεί να πούμε να στεναχωριέται ο αδελφός μου που δεν έχω δουλειά και να ζητάω λεφτά από μάνα μου. Βάζω και αυτό μέσα στο μυαλό μου. Και να λέει κάτσε. Ίσως έχω τώρα δηλαδή τον αδελφό μου. Ψάχνει δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Έχω οικογένεια. Έχω παιδί. Δηλαδή κάπου και εγώ σκέφτομαι και αυτό έλεγα. Σίγουρα, αλλά αυτό δεν θα σας απομάκρυνε. Αυτό απλά θα δυσχέρινε την ψυχολογία. Δηλαδή το λέω με την καρδιά μου, δηλαδή με την ψυχή μου το λέω, για να βρω δουλειά. Εδώ στην Αθήνα, δηλαδή το ελπίζω ότι θα χαρεί πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι έτσι θα βελτιωθούν και οι σχέσεις σας? Πάρα πολύ. Ίσως θέλουν και οι δικοί σου άνθρωποι από την πλευρά σου να δουν ότι κάτι κάνεις για να φτιάξεις τη ζωή σου. Γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ. Κουράστηκα δηλαδή. Δεν σου λέω να πούμε μπες, δηλαδή έτσι με την καρδιά μου κουράστηκα πάρα πολύ. Τα πόδια μου αυτά εδώ πέρα θα με πονάνε. Να σε ρωτήσω έτσι κάτι το οποίο αφορά την προσωπική σου ζωή. Δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα που να την ερωτεύτηκες πέρα από τη γυναίκα σου? Όχι, απλές γυναίκες μόνο. Έτσι, δηλαδή απλές δεσμούς κάναμε μόνο έτσι. Δεν κάναμε δηλαδή διημένο δεσμό με μια γυναίκα. Μια γυναίκα δεν κάναμε δεσμό. Πόσο κράταγαν δηλαδή αυτοί οι δεσμοί? Καμιά δεκαριά μέρες, 20 μέρες, αυτό μέσα. Άρα δεν ερωτεύτηκες καμία γυναίκα πραγματικά και να τη ζητήσεις να φτιάξεις ένα δεσμό? Εντύπωση μου κάνει γι' αυτό. Το θέλω πάρα πολύ να κάνω κάποιο δεσμό. Το θέλω και θα τα αγαπώ. Για να όμως να πούμε, με συμμυρίζει η γυναίκα και εγώ συμμυρίζω τη γυναίκα. Έτσι είναι. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση. Όχι να βγαίνω έξω να μου λέει από εδώ εσύ Αντώνη και εγώ από εκεί.
για να είμαστε αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι. Δηλαδή, σου λέω, θα σκόβω ακόμα και τα νύχια ακόμα από τα πόδια. Πρέπει να αισθάνθηκες έτσι συγνώμη πολύ. Αλίμονο, καλά, τι λες, δεν είπες κάτι κακό, δεν είπες κάποια βρισιά. Πρέπει να αισθάνθηκες πολύ απομονωμένος στο γάμο σου με τη γυναίκα σου. Ναι. Δηλαδή, όχι απομονωμένος, παραμελημένος. Ναι. Δεν συγκέντρωσες το ενδιαφέρον και την προσοχή που πάρα θα ήθελες. Πάρα πολύ. Απ' την άλλη, είναι σαφές ότι για να μην λειτουργήσει ο γάμος σας, κάποια προβλήματα υπήρχαν που δεν μπορέσατε, η σχέση σας δεν στάθηκε τόσο δυνατή στο δηλαδή, αναλύσει. Δηλαδή, σαν κολόνα δηλαδή, που κάθεται μια κολόνα, αν καθόταν η Αθηνά η γυναίκα με πρώην μπροστά μου και μ' άκουγε, θα πηγαίναμε καλά. Για να κοίταγε το έξω, το βράδυ, στο μπάρ από εδώ και από εκεί, δηλαδή σε όλα θα πήγαινα μια χαρά. Κοίταξε, σου πω κάτι. Μην κρίνουμε επί πολλά τα πράγματα. Μου λες ότι κοίταζε το μπαρ, το έξω και το ένα και το άλλο. Ναι. Δεν γνωρίζω την γυναίκα σου και μακάρι να ήταν εδώ να τα κουβεντιάσουμε και από κοντά. Είναι σαφές όμως ότι ένας άνθρωπος δεν παντρεύεται και μετά από τρεις μήνες να εξαφανιστεί γιατί απλά του αρέσει νύχτα. Κάποια προβλήματα θα είχε εστιάσει στο γάμο σας και θα αισθάνθηκε ότι δεν πρόκειται να καρποφορήσει ο γάμος. Αυτό μπορεί να πούμε να ήταν πολύ πληγωμένη. Μπορεί να σάργει μπορεί να συνέβη οτιδήποτε. Να συνέγεται το δρόμο της. Μπορεί να συνέβη οτιδήποτε. Και να μου έκανε δηλαδή να δει. Να μας έκανε εμένα και τον πατέρα να χαλάσουμε τα λεφτά μας στο γάμο, να κάνουμε το γάμο και μετά από να σου εκεί πέρα. Πω κάτι, Αντώνη μου. Το χειρότερο σε αυτή την ιστορία δεν είναι ότι χαλάσατε τα λεφτά σας. Το χειρότερο είναι ότι απέτυχε ο γάμος σου. Όχι, απέτυχε και ότι πάρα αυτό πολύ. Σε πλήγωσε. Αλλά και έμεινες μόνος. Ναι, να πω κάτι όμως. Δεν το βάζει κάτω όμως. Όχι, βέβαια. Εδώ χωρίζουν ακόμα και παιδιά μικρά. Είναι και χειρότερα ακόμα. Βέβαια, τι λες. Εντάξει. Εδώ αφήνουν παιδιά μικρά και πλάνε λεφόρο καβάρα στο πέρα εδώ χαρτομάτιλα. Οι γευτέοι να πούμε, και ακόμα και άντρες ακόμα, οι δικοί μας ακόμα, και χωρίζονται. Φεύγει, υπάρχουν ακόμα αλίμονο. Και χειρότερα. Αλίμονο. Αυτό για μένα, εντάξει. Για μένα ήταν πολύ. Εντάξει, ήταν πολύ. Πώς θα το πω, ήταν πολύ. Θάνατος για μένα, να σου το πω έτσι. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα όμως. Και έτσι πρέπει να σκέφτεσαι και να σου πω και κάτι. Το σημαντικότερο στη ζωή είναι να μπορείς να κλείνεις τα κεφάλαια και να ανοίγεις τα καινούργια. Μπράβο. Γιατί αλλιώς, αν δεν μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή σου και μένεις πίσω στο παρελθόν και σκέφτεσαι μόνο τα δυσάρεστα. Αυτό είναι... μου είπα και πριν, όπως δεν ξέρω αν με κατάλαβες, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν ξαναρχίσω πάλι τη ζωή μου εδώ στην Αθήνα, βρω μια δουλειά, ένα σπίτι και μια γυναικούλα, θα είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένο. Ωραία. Θα αλλάξω δηλαδή πάρα πολύ και η μάνα μου θα χαρεί λιγάκι και ο πατέρας μου. Και τα δύο αδέρφια μου. Το λέω και σκόνω την τρίχα μου απάνω. Το λέω με σκαριά, δηλαδή με σκαριά στο χέρι. Αντώνη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες εδώ σήμερα και ελπίζω πραγματικά τα ζητούμενά σου και τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικό. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και χαίρομαι πάρα πολύ και εύχομαι να πάει πάντα μπροστά το Star να δούμε το κανάλι σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα να μου ανεβεί δηλαδή, πολύ ψηλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.